Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ακόμα ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής δομής έχουμε την αντιπρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, την κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου. Κυρία Μιχαλοπούλου, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα και από το κότσο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Σήμερα έλαβε χώρα το πρωί σύγκλιτο. Σε ποια θέματα ξεχώρισαν? Η συνεδρίαση σημερινή, η πρώτη κατά τη διάρκεια του έτους αφού ξεκινήσαν τα μαθήματα, είχε την παρουσία των φοιτητών. Εκτός από την παρουσία των φοιτητών, οι οποίοι διεκδίκησαν τα καλύτερες συνθήκες όσον αφορά τη σύντηση και τη στέγαση, τόσο στην Ξάνθη όσο και στην Κομωτινή, αλλά και ένα θέμα που έχει να κάνει με το τμήμα κοινωνικής διοίκησης, είναι κάτι που αφορά τον βασικό άξονα της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, που είναι οι φοιτητές μας, αλλά νομίζω ότι το ξεπεράσαμε και προχωράμε με όσο δυνατόν καλύτερο τρόπο γίνεται στη λειτουργία του Ιδρύματος. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από τις φοιτητικές παρατάξεις? Ήταν υπήρξαν, δεν ξέρω αν ήταν οι φοιτητικές παρατάξεις, ήταν σίγουρα οι φοιτητές που έχουν πάντα αιτήματα που αφορούν τις καλύτερες συνθήκες και φοιτησής τους, δηλαδή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και στις υπόλοιπες υπηρεσίες φοιτητικής μέρημνας που έχουν να κάνουν με τις θεστίες, με τη σύντηση κτλ. Και είχαμε αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, σε κάθε περίπτωση είναι και αρκετά τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, τα οποία συζητήθηκαν σήμερα. Ένα μεγάλο κομμάτι, όπως ξέρετε, είναι το διαχειριστικό που έχει να κάνει με τις προμήθειες και τους διαγωνισμούς που αφορούν στα είδη που χρησιμοποιούμε όσον αφορά την εκπαίδευση. Φέτος ξεκινούμε με το καινούργιο καθεστώς, με το καινούργιο νομικό πλαίσιο μάλλον, μεταπτυχιακές σπουδές, και αυτό είναι μια πρόκληση τώρα στην αρχή τουλάχιστον των νέων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε πράγματα που αφορούν κάποια έργα, αναπτυξιακά θα έλεγα, όπως είναι αυτό για τη θερμοκηπίδα των νεοφυών επιχειρήσεων και φυσικά εξοπλισμός για την έρευνα και την εκπαίδευση. Μάλιστα, κυρία Μιχαλοπούλου, όσον αφορά τις αιστείες του Πανεπιστημίου, πολύ τι μέλη γενέστε, σίγουρα δεν είστε καλύτερη κατάσταση. Και δεν λέω αυτές που είναι στον κόσμο πολύ, αυτές που είναι στην Πανεπιστημίου πολύ. Καταρχήν, η δική μου αρμοδιότητα έχει να κάνει με την έρευνα και τη διαδίκηση εκπαίδευση, αλλά μπορώ να κάνω μία τοποθέτηση, η οποία αφορά στο γεγονός ότι τόσο στην Κομωτινή όσο και στην Ξάνθη, γιατί δυστυχώς στην Αλεξανδρούπολη δεν έχουμε καθόλου αιστείες. Τα δωμάτια που διαθέτουμε είναι λίγα όσον αφορά τους δικαιούχους φοιτητές. Και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, ενώ χωρίς να πω ότι έπεται ή έχει λιγότερη σημασία, είναι το πρόβλημα που έχει να κάνει με την ποιότητα των χώρων. Μόνοι σταθερά κάνουμε προσπάθειες για να βελτιώσουμε την κατάσταση και να αναβαθμίσουμε τις αιστείες. Όπως ξέρουμε, οι αιστείες έχουν να κάνουν με το ΙΝΕΔΙΠΗΝ, δεν είναι στη διαδικασία του Πανεπιστημίου. Ακριβώς. Θα μπορούσαμε να πούμε μια ιδιαίτερη συνύπαρξη όσον αφορά τη δυτική μέρημνα. Και αυτό καμιά φορά το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Προχωράμε όμως και θα είναι αντικείμενο στην επόμενη σύγκληση, σε μια προγραμματική σύμβαση με το ΙΝΕΔΙΠΗΝ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται την κατάσταση με τις και τις δίες και τα εστιατόρια των φοιτητών μας, είτε στη Ξάνθη είτε στην Κομωτινή. Μάλιστα. Κυρία Μιχαλοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.